καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου, η οποία αφορά μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Είναι μια κοινή συνδιοργάνωση των μουσικών σχολείων Καρδίτσας και Τεκάλων, την οποία εμπλέκονται και την υποστηρίζουν ενεργά δύο αντιπεριφέρειες, για την περιφέρεια Τρικάλων και την περιφέρεια Καρδίτσας, πέντε δήμοι, η Δήμη Τρικαίων Μετεώρων, Καρδίτσας, Μουσαντίου και Τρικαίων, δύο μουσικά σχολεία. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ μεγάλη σύμπραξη, η οποία δείχνει στην πράξη πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, αναδεικνύει όλες τις προοπτικές, τις συνεργασίες που έχουμε στον τομέα της Δυτικής Θεσσαλίας και προβάλλει την παιδεία και τον πολιτισμό. Η εκδήλωση αφορά δύο μεγάλους δημιουργούς από τις δύο περιφέρειές μας, τον Βίργο και τον Μπακάλι, οι οποίοι είναι συνθέτες, ο ένας είναι συνθέτης, ο άλλος είναι στιχουργός, και οι οποίοι συνεργάστηκαν σε πάρα πολλά τραγούδια και με πολλές και έχουν αφήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, ειδικά στο κομμάτι της ρεμπέτικης μουσικής. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει πώς η παιδεία και ο πολιτισμός μπορούν να συνεργάζονται και να προβάλλονται, αναδεικνύοντας τις και παράλληλες τις τοπικές. Αν καταφέρουμε από τις εκδηλώσεις που θα γίνουν και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα να κάνουμε τους νέους μας, τη νέα γενιά, να αγαπήσει κάποια ή πολλά από αυτά τα τραγούδια, θα είναι μεγάλη μας επιτυχία. Σε αυτό είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλουν και οι δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν προς τιμή του. Είναι μεγάλη μας χαρά η συνεργασία αυτή με την Διεύθυνση Τετροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, με το Δήμο Καρδίτσας και το Δήμο Μουσακίου. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί η μητέρα μου είναι από την Καρδίτσα, είναι από την κτηριοπηγή, το Ζηρέτσι, έχει ζήσει και στο Μουζάκι, οπότε νιώθω σε πατρικά χώματα. Ήταν πάντα έτσι μια σκέψη μου τα μουσικά σχολεία της Θεσσαλίας να συνεργάζονται. Αυτό ξεκίνησε πέρυσι με το Μουσικό Σχολείο Χόλου και Τρικάλου, που κάνω το αφιέρωμα στο Βίρβο Δερβενιώτη. Πέτυχε πάρα πολύ και αυτή την ιδέα είπαμε την επεκτείνουμε και με τον Μπακάλι στην Καρδίτσα. Το εστερνίστηκε η Διεύθυνση Τετροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, αλλά και όλοι οι φορείς. Το πολύ σημαντικό είναι ότι συνεργάζονται πάρα πολλοί δήμοι, δύο περιφέρειες, δύο σχολεία, δύο δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, περνώντας το λαϊκό τραγούδι σε γενιές οι οποίες δεν έχουν μεγαλώσει με αυτό. Τα Κανάλια είναι ένα ιστορικό χωριό που είχαν την τύχη να έχουν ένα πολύ μεγάλο συνθέτη, τον Πάτο Μπακάλι, ο οποίος είχε τρομερές επιτυχίες με τον Κώστα Βίρκο, τον Στυπουργό από τα Τρίκαλα. Ο Δερβενιώτης, ο Μπακάλις και ο Βίρκος ήταν μια παρέα στα Τρίκαλα, είχαν φτιάξει και σύλλογο Θεσσαλών και ο Καρδάρας, όλοι αυτοί γράψαν χρυσές σελίδες του ελληνικού τραγουδιού εκπροσωπώντας τη Θεσσαλία. Αυτή την συνείδηση της Θεσσαλίας λοιπόν υπηρετούν αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται μεταξύ των δύο μουσικών σχολείων και παντρεύουν την αυτοδιοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας. Θα σας προσκαλούμε στα Τρίκαλα στην πρώτη συναντία 8 τη Δευτέρα στις 7.30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο των Τρικάλων, να συνεχίσουμε 16 στο κυματοθέατρο Καρδίτσας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με όλους αυτούς τους αυτοδιοικητικούς φορείς και πάρα πολύ χαρούμενοι που περνάμε το λαϊκό τραγούδι σε μαθητές που δεν το γνωρίζουν. Και είναι και ευκαιρία να μάθουν αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς που γράψαν χρυσές σελίδες στο ελληνικό τραγούδι. Πρέπει να είναι ευτυχισμένα τα Κανάλια που είχαν ένα τόσο σημαντικό συνθέτη που πραγματικά το λαϊκό τραγούδι το πήγε πολύ ψηλά. Και η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουν τέτοιες εκδηλώσεις όπου αναδεικνύουν σημαντικούς καλλιτέχνες που διευρεύουν και είναι καταγόμενοι από Καρδίτσα και ειδικά από αυτό το πανέμορφο το χωριό Τα Κανάλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η νεολαία να μαθαίνει τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις του λαϊκού τραγουδιού, τα οποία δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου ξεχνιούνται. Σαν Περιφερειακή Ενότητα θα είμαστε δίπλα σε όλη την προσπάθεια που κάνουν τα σχολεία και ειδικά τα μουσικά γυμνάσια και λίγη.